όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου, το Υπουργείο Ισλαμικών Υποθέσεων, Βακουφιών και Ιερού Κηρύγματος εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες του διαμέσου του συγκροτήματος του βασιλιά Φάχατ για την εκτύπωση του Ιερού Κουρανίου στη Μεδίνα της Σαουδικής Αραβίας, να παρουσιάζει τη μετάφραση των ενιών του Σούρα Ελφάτιχα, το εναρκτήριο, και των Σούρα, τα οποία περιλαμβάνει το Τζουζ Άμμα, το 30ο μέρος από τα 30 μέρη του Ιερού Κουρανίου στην ελληνική γλώσσα, με την φωνή του αδελφού καθηγητή Τζιχάτ Χαλίλ. Και το Υπουργείο παρακαλεί από τον ύψιστο Αλλάχ να κάνει αυτό το έργο χρήσιμο και ωφέλιμο στους ελληνόφωνους. Ήθε ο παντοδύναμος Αλλάχ να ανταμείψει με το πιο καλύτερο τρόπο τον υπηρέτη των δύο ιερών τόπων Μέκκας και Μεδίνας, τον βασιλιά Φάχτ μπιν Αμπδουλ Αζίζ Αλ Σαούντ, για τις αξιέπαινες προσπάθειές του που καταβάλει για τη διάδοση του Ιερού Κουρανίου. Και ο Αλλάχ είναι αυτός που οδηγεί σε κάθε επιτυχία. Η πρώτη σούρα, Ελφάτιχα, το εναρκτήριο, σε 7 εδάφια εν Μέκκα. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Άρχοντα όλων των κόσμων. Ar-Rahman Ar-Rahim. Τον Παντελεήμονα, τον Πολυεύσπλαχνο. Maliki Yawmiddin. Τον ηγεμόνα της ημέρας της κρίσης. Ιάκα να'μπουδου ва Ιάκα να'στα'ίν. Εσένα μόνο λατρεύουμε και εσένα μόνο οικετεύουμε για να μας παρέχεις τη βοήθειά σου. Ιχδίνα الصιράτα المستقيم. Καθοδήγησέ μας στον ορθό δρόμο. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Τον δρόμο εκείνων που τους χάρισες την ευλογία σου, όχι εκείνων που περιέπεσαν στην οργή σου και που παραστράτησαν. Η 78η σούρα, εν νέμπε. Το μεγάλο νέο, σε 40 εδάφια εν Μέκκα. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. Αμμα يتساءلون. Αναφορά, με τι θέμα συζητούν ο ένας με τον άλλο. عن النبأ العظيم. Για το μεγάλο νέο. الذي هم فيه مختلفون. Που σε αυτό αυτοί διαφωνούν. كلا سيعلمون. Όχι, στα αλήθεια σύντομα θα μάθουν. ثم كلا سيعلمون. Και βέβαια όχι, πολύ σύντομα θα μάθουν. Αλαμ ναγιαλι λ'αρδα μιχάδα. Μήπως δεν έχουμε κάνει τη γη σαν μια πλατιά έκταση. Βαλ γιμπάλα αυτάδα. Και τα βουνά σαν σφήνες. Βα χαλακνάκουμ αζουάγια. Και σας έχουμε πλάσει σε ζευγάρια. Βα γιαλνά νομακουμ σουμπάτα. Και κάναμε το ύπνο σας για ανάπαυση. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Και κάναμε τη νύχτα σαν ένα κάλυμα. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
Και κάναμε την ημέρα σαν ένα μέσο συντήρησης. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Και έχουμε κτίσει πάνω σας τα 7 στερεώματα. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Και τοποθετήσαμε σε αυτά ένα φως λαμπρότητας, τον ήλιο. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Και στείλαμε κάτω στη γη άφθονο νερό από τα σύννεφα. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Για να βγάλουμε με αυτό σπόρους και θρεπτικά φυτά. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Και κήπους με περιτυλιγμένους κλάδους, πολυτελέστατα. Inna yawma al-fasli kana miqata. Βέβαια, η ημέρα της κρίσης είναι κάτι που έχει οριστεί. Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Η ημέρα που η σάλπιγγα θα ηχήσει και θα έλθετε σε μάζες. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Και οι ουρανοί θα ανοίξουν σαν να ήταν εκεί πολλές πόρτες. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Και τα βουνά θα εξαφανιστούν σαν αυταπάτη. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. Στα αλήθεια, η κόλαση είναι σαν ένας τόπος ενέδρας. لِلطَّاغِينَ مَآبًا. Για τους παραβάτες ένας τόπος προορισμού. لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا. Θα κατοικήσουν εκεί μέσα για αιώνες. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا. Τίποτε κρύο, δροσερό, δεν θα δοκιμάζουν εκεί μέσα ούτε κανένα ποτό. Illa hamiman wa ghassaqa. Εκτός από καυτό υγρό πείο που ρευστοποιείται από τη σάρκα τους. Jazaa'an wifaqa. Μια κατάλληλη αποζημίωση για αυτούς. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Πράγματι και αυτό, γιατί δεν περίμεναν να τους κρίνει ο Αλλάχ για τις πράξεις τους. Αλλά ανεδέστατα διάψευδαν την αποκάλυψή μας και την απέρριπταν αυθαίρετα. Και κάθε πράγμα το παρακολουθούσαμε καταγράφοντάς το. فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Δοκιμάστε λοιπόν τους καρπούς των έργων σας, γιατί δεν θα αυξήσουμε παρά μόνο τα βάσανα. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. Για τους ευσεβείς βέβαια θα υπάρξει ένας θρίαμβος. حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا. Κήποι περιορισμένοι και αμπέλια. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. Και μικρές παρθένες συντρόφισσες της ίδιας ηλικίας. وَكَأْسًا دِهَاقًا. Και ένα κύπελο γεμάτο ως τα χείλη. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا. Δεν θα ακούνε εκεί μέσα επιπόλαια λόγια και ούτε ψευτιές. جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا. Αμοιβή από τον Κύριό σου, ένα δώρο αρκετά ικανοποιητικό. رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا. Από τον Κύριο των ουρανών και της γης και των ανάμεσά τους, τον Ραχμάν, τον φιλάνθρωπο Αλλάχ, κανείς δεν θα έχει την δύναμη να αμφισβητήσει για τα δώρα του.
يوم يقوم الروح والملائكة